Μαζί μας έχουμε, και είναι μεγάλη μας χαρά βεβαίως, έναν κορυφαίο αθλητή, τον Ερνάντο Γκόμεζ, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Ερνάντο, γεια σου! Hello, γεια σου, γεια σου! Είσαι καλά! Καλά! Μια χαρά είσαι. Γρηγόρη, να τον καλησπερίσουμε και πρώτα απ' όλα να τον ρωτήσουμε, στα αγγλικά βεβαίως, πώς πέρασε αυτό το διάστημα. Τώρα που είμαστε λίγες ημέρες μετά, ήταν ένα πολύ γεμάτο τετραήμερο, πενθήμερο, παιχνίδια, τελική, υποδοχή, κόσμος. Πώς το έζησε, πώς πέρασε? Ερνάντο, good evening. We would like to ask you firstly how, if you really enjoy that days in the Final Four in Syros and how you faced that days before you go in Syros and after you came here in Thessaloniki and you see all the fans happy with the cup. Yeah, yeah, it was a very difficult weekend in Syros, you know, the semi-final and the final. We was very focused for to play and really clear target to win the cup, you know. We knew that we was difficult against Syros in house and then against Olympiacos. But we was together and really focused, and then we took the result, you know. And now we are so happy, everybody. We try to share this victory for the fan and for the family of Pau. Okay. Give me some moments to translate. Okay. Μας είπε ότι ήταν σίγουρα ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, πολύ δύσκολα παιχνίδια και, αυτά, και αυτό του ημιτελικού και αυτό του τελικού. Εμείς ήμασταν συγκεντρωμένοι και είχαμε έναν ξεκάθαρο στόχο στην Σύρο, είχαμε ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του κυπέλου. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο και απέναντι στη Σύρο, η οποία έπαιζε μέσα στο σπίτι της, αλλά και απέναντι στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, καταφέραμε και πετύχαμε τον στόχο μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε τον τίτλο και που έχουμε κάνει ικανοποιημένους και περήφανος και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μας φαινόταν ότι έπεσε τραυματίας, παρότι δεν είχε ενημέρωση, δεν είχαμε ενημέρωση για κάτι τέτοιο. Όντως είχε ενοχλήσεις, φαινόταν κάποιους μορφασμούς που έκανε. Ερνάντο, can you tell us if you have any injury problems in that Final Four? Yeah, yeah, I had some small injury in my leg, in my quadriceps. Like fatigue, you know. I doesn't was 100% physically, but I tried to put myself to play the final. Okay. Μας είπε ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα ένα πρόβλημα, είχα κάποια ενόχληση στον τετρακέφαλο, αλλά προσπάθησα να το διαχειριστώ και προσπάθησα να αγωνιστώ και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να μπορέσω να είμαι και όσο δυνατόν πιο έτοιμος και να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα στο τελικό. Να το ρωτήσουμε ξεκάθαρα. Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό το κύπελο γιατί είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή ή γενικώς, ξέρω εγώ. Do you believe that ΠΑΟΚ is the best team in Greece that moment and that's the reason it has taken the cup? Yeah, for sure. If you were in the final, for sure you are the best team. I think we was really focused and we managed really good the stress in the final, you know. We played really calm, we passed for the difficult moment and we was, you know, like all together and we tried really hard to pass this time. And this was the difference. Okay. Μας είπε ότι εννοείται ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και γι' αυτό το λόγο πήραμε το κύπελο. Είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε συγκεντρωμένοι και ότι μπορέσαμε να μανατζάρουμε με κάποιο τρόπο το στρες που υπήρχε, το στρες που υπήρχε, να περάσουμε τις δύσκολες στιγμές που είχαμε και ήταν αρκετές στον τελικό και να καταφέρουμε τελικά να είμαστε εμείς αυτοί που στο τέλος θα πάρουμε αυτό για το οποίο πήγαμε, το κύπελο, και να πανηγυρίσουμε. Μιλάει για συγκέντρωση, μιλάει για όλοι μαζί. Έχουμε ακούσει και τους άλλους ανθρώπους της ομάδας να λένε για το κλίμα, για αυτό το κλίμα που έχουν μεταξύ τους. Αν πράγματι εκείνος το ξεχωρίζει ως το βασικό έτσι συστατικό, το πώς είναι μαζί όλοι. Ερνάντο, can you tell us which is, in your opinion, the secret of your success, of the success of PAOK? Might be that all the guys in the team have really good relationship and you are something like a family?
Yeah, this is the truth. This is the truth. We this season we try to enjoy all the moments inside, outside the court, and to be together. You know, we know that this year for to win something, for to do something special, we must work together, trust each other in the difficult and the good moment. And this is the difference. We trust ourselves and we enjoy what we do inside and outside the court. Okay. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια ότι είμαστε σαν οικογένεια. Κάνουμε τα πάντα για να διασκεδάζουμε και εντός και εκτός του γηπέδου. Ξέραμε ότι για να τα καταφέρουμε σε αυτήν τη χρονιά, γιατί υπήρχαν δυσκολίες, θα έπρεπε να δουλεύουμε μαζί, να εμπιστευόμαστε ένας τον άλλον και να εμπιστευόμαστε ο καθένας και τον εαυτό του. Και αυτό κάναμε και νομίζω αυτό είναι το μυστικό μας και γι' αυτό λόγο έχουμε πετύχει κιόλας. 6-7 μήνες αφού ήρθε και παίζει στον ΠΑΟΚ μετά από τόσο μεγάλη καριέρα, είναι σίγουρος πλέον ότι έκανε το σωστό, είναι δικαιωμένος για αυτή την απόφαση? Ενάντο, after 6 months playing with ΠΑΟΚ and having a big career, do you believe that you made the right choice to coming to ΠΑΟΚ after that cup? For sure. I am 100% that was my best choice now in this period of my career. I think was the best decision. I'm so happy to come to PAU, to play in PAU and to win the cup for PAU. Ναι. Μας είπε ότι είμαι 100% σίγουρος για την επιλογή μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα στην ομάδα, που αγωνίζομαι στην ομάδα και που κατάφερα με την ομάδα να πάρω τον τίτλο και να πετύχουμε. Έπαιξε στο κλειστό του ΠΑΟΚ αγώνες με 50 με 100 φιλάθλους. Βλέπει μπροστά του το ενδεχόμενο να παίζει τον τελικό, τους τελικούς με τον Ολυμπιακό και να έχει 4, 5, 6 χιλιάδες κόσμο το γήπεδο. Το φαντάζεται? Ερνάντο, you have played a lot of matches in the ΠΑΟΚ Stadium with not so many fans. Can you imagine playing in the finals of the championship against the Olympiacos having the support of 5,000 or 6,000 fans of PAOK? We are asking that because we think that it's very possible after the cup you have taken. This will be amazing. This will be the dream for us, for the team, you know, to play with almost 4,000, 5,000 people inside together with us will be fantastic. Αυτό θα είναι πραγματικά ένα όνειρο, θα είναι κάτι φανταστικό, θα είναι κάτι εξαιρετικό και είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε και φανταζόμαστε και όλοι στην ομάδα να συμβεί, να παίξουμε δηλαδή με τόσο πολύ κόσμο στο γήπεδο. Τη Δευτέρα τον είδαμε στον αγώνα του μπάσκετ να έχει μαζί του τις κόρες του προφανώς, τα δύο κοριτσάκια που κρατούσε. Τι του λένε, τι του είπαν για όλο αυτό που ζήσαν τα παιδιά και αν καταλαβαίνουν τι κάνει ο μπαμπάς τους, ποιος είναι, αν τον βλέπουν. Ερνάντο, we have seen you in the stadium of PAOK yesterday with your daughters. And we would like to know if your daughters know how big Arlet is their dad and if they have taken a photo with you and the cup, and what your daughters say to you about that cup and you and your play? They understand what happened for sure, especially the bigger one. She has 9 years and mm-hmm. she follow my career and she enjoy too much. The small one, she just get happy and so excited. But they are so happy, you know. They are so happy. They taking the photo. Yeah, they are so proud. Yeah, for sure. Okay. Με παρακολουθούν και βλέπουν την προσπάθειά μου, ιδιαίτερα η μεγάλη, ναι. Μεγαλύτερη που είναι και 9 χρονών και είναι πραγματικά σαν και εμένα πολύ χαρούμενες. Είναι και υπερήφανες για αυτά που πετυχαίνω. Να του κάνουμε απλά, Δημήτρη, και μία ερώτηση. Ναι. Είναι κάτι που το συζητήσαμε, δηλαδή την τελευταία διετία πριν έρθει στον ΠΑΟΚ είχε αρκετά προβλήματα στην καριέρα του, αλλά mm-hmm. δεν το έβαλε κάτω και είναι ένα δείγμα και το πόσο δυνατός αθλητής είναι και πώς βάζει συνέχεια στόχους στην καριέρα του. Ναι. Να το ρωτήσουμε για αυτά την τελευταία διετία. Ρενάντο, was it an extra motivation for you after the last two seasons with some problems
to come back to Greece and Europe and show everybody that who you really are and what you can achieve. For sure, for sure. This is still now, this is one of my biggest motivation. Till now, for sure, it's one of the biggest motivation. Okay. Mm. And one last question. After the Cup, do you believe that you can take the championship? Αν είναι πιο πιθανό, αν είναι πιο πιθανό τώρα. Yeah, I think we saw that everybody that we can do will be really difficult because, you know, we will have very difficult period now in the playoffs. We will play against a really good team. We don't know still now against who we play the semifinal. And then we have to work really hard, but we believe that it's really possible that we can make this to win the champion. Και μια ακόμη ερώτηση πριν μεταφράσουμε. Ναι, πες. Is it more possible after winning the cup to take the championship? Yeah, of course. If you do one time, you can do two times. Αυτό είναι. Είναι στα 32 του. Πόσα ακόμα χρόνια θα το θαυμάζουμε? You are 32. How many years do you believe we are going to play and we are going to have you playing in the courts? I don't know. Until my body say finish, for sure. But you are still motivated. Yeah. I feel strong. I feel young. I feel good. I think I can play many years ago. Still. Okay. Ο Κουρνέτος. Ναι, μετέφρασε λίγο. Να πούμε ότι στην πρώτη ερώτηση μας είπε ότι προφανώς ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να έρθω στον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μετά τις δυσκολίες που είχα και να αποδείξω πράγματα και να δείξω ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Και όσον αφορά στο πρωτάθλημα, στην επόμενη ερώτηση για το αν ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες πλέον πιθανότητες να πάρει τον τίτλο και πώς το βλέπει ο ίδιος, μας απάντησε ότι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιο θα αντιμετωπίσουμε στα play-off, με ποιες ομάδες θα έρθουμε αντιμέτωποι, για παράδειγμα στον ημιτελικό, αλλά σίγουρα θα είναι δύσκολα και εκεί. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε το πρωτάθλημα και το θέλουμε πολύ. Και στην πρώτη ερώτηση που του κάναμε για το αν θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει περισσότερες πιθανότητες από τη στιγμή που κατέκτησε το κύπελο, μας είπε προφανώς όταν παίρνεις ένα κύπελο και ένα τρόπαιο, μπορείς να πάρεις και το δεύτερο και ελπίζουμε να θα το καταφέρουμε κι εμείς. Και θα σταματήσει όταν το σώμα του πλέον πει ότι πρέπει να σταματήσει. Ο Κουρνέτας είχε πει ότι είναι ο καλύτερος διαγώνας που έχει αγωνιστεί ποτέ μαζί του. Και γενικά είναι μια προσωπικότητα και αυτός που συνέβαλε τα μέγιστα προς το τέλος της καριέρας του για να γίνει αυτή η επιτυχία του ΠΑΟΚ. Τι γνώμη έχει για τον Κουρνέτα και τι σημαίνει για αυτόν η δήλωσή του συγκεκριμένη? Ερνάντο, Βασίλης Κουρνέτας has told us that you are the best player in your position that he has cooperated in his career. What does that mean for you? When a teammate like Kurnetas speaks with you with that good words, and if you can tell us about your cooperation with Vasilis. I think Vasilis is είναι μεγάλος. I say πολύ μεγάλος. Yeah, πολύ μεγάλος. For me, I play in Greece. This is my 7th year. I can tell you with my closed eyes that Kornetas is the biggest player of the history in Greece, for sure. He win everything and in the different team. This is, you know, he proved. And now with 39 years, he win one more time. And this is, you know, I play with Kornetas, this is my 5 years together, and we won almost everything. Also, we win the final of the Champions League together, and I can say he's like the player, one of the big player I played together, and for sure, much better person. He's good inside, outside, really positive guy, and he's the leader, you know. He's the leader that everybody wants to be with him. And this is so good, and I'm so proud to be with Kornetas together. Ωραία. Okay. Ερνάντο, ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Γεια σου, Ρενάντο. Γεια σου. Λοιπόν, στην τελευταία ερώτηση απλά να μεταφράσουμε ότι μας είπε ότι για μένα είναι η 7η χρονιά στην Ελλάδα. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο Βασίλης Κουρνέτας είναι ο μεγαλύτερος παίκτης
στην ιστορία του αθλήματος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι η πέμπτη χρονιά που συνεργάζομαι μαζί του. Πραγματικά μιλάμε για έναν εξαιρετικό αθλητή και έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ θετικός, είναι ένας πραγματικός ηγέτης για την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι περήφανος που αγωνίζομαι μαζί του και είμαι συμπαίκτης του. Και είμαι πραγματικά υπερήφανος που παίζω δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη, γιατί μας είπε ότι μην ξεχνάτε ότι με τον ο Κουρνέτας έχει καταφέρει, γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλος, σε όλες τις ομάδες τις οποίες έπαιξε στην Ελλάδα, σε τόσες πολλές, ναι, να πάρει με όλες τις ομάδες σχεδόν τα πάντα. Και αυτό κάνει. Και είναι πολύ καλός και εκτός γηπέδων. Πολύ μεγάλος και εκτός γηπέδων. Όλοι θέλουν να έχουν, αυτός είναι ο ηγέτης. Ναι. Και όλοι θέλουν να είναι δίπλα του. Αυτός ήταν ο Ρενάντο Γκόμες.